εγώ και ο αδερφός μου ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί. Στη συνέχεια συμμαθητές, φίλοι κτλ. Δημιουργήθηκε ένας πυρήνας και στη συνέχεια προσθέθηκαν και άλλοι φίλοι. Στην πορεία των χρόνων καταλήξαμε να είμαστε αυτοί οι έξι που είμαστε σήμερα. Εγώ είμαι πιο νέος στην μπάντα, είναι η αλήθεια, ναι. Ο Γιώργος έτυχε επειδή μας συντοπίτες να με φέρει. Θεωρώ ότι πραγματικά ο Παναγιώτης, που είναι όντως ο τελευταίος που ήρθε στην παρέα, είναι αυτός που ολοκλήρωσε την μπάντα. Μέχρι να φύγει, μετά θα λέγαμε. Οι βασίστες είναι... Ο Βαγγέλης είναι αυτός που απολύει κόσμο γενικά. Όταν ξεκινήσαμε, ήμασταν και πολύ μικροί τότε, δηλαδή ήμασταν 16-17 χρονών. Ήταν τέλη δεκαετίας 90. Πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ότι τώρα, δηλαδή ξεκινήσαμε σαν τρίο και τώρα είμαστε έξι, φανταστείτε. Άλλα ακούσματα. Όλη αυτή η επιρροή κατέληξε στο να κυκλοφορήσουμε το 2007 τον πρώτο μας δίσκο, τον ομώνυμο δίσκο, Sediment Bruise. Και βέβαια η μετέπειτα πορεία του group στα χρόνια της κρίσης μας οδήγησε μέσα από όλο αυτό που πέρασε η χώρα και οι πολίτες αυτής της χώρας και εμείς φυσικά, στο να κυκλοφορήσουμε το δεύτερο μας δίσκο, ο οποίος λέγεται A New Disease, κυκλοφόρησε από το 2016 από τη Music Kitchen. Και βέβαια παραγωγός είναι ο Clive Martin. 5 years ago, I did an album with them. I've done an album with them already. They contacted me because I've been working in Greece quite a bit. I'd worked with a few other bands in Greece, like Raining Pleasure and Rosebleed. I first met them in London, but we recorded the album here. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς στα κομμάτια μας. Το σκέφτεται αυτό σαν ένα εξτρά μυαλό και φυσικά και η εμπειρία του και η τεχνογνωσία του νομίζω ότι δένουν αυτό το αποτέλεσμα το οποίο βγαίνει στο δίσκο. A producer is always part of the project and he's the one that has to make it work. I'm the one that kind of directs them in which way to go and the sounds. So I'm kind of part of the band because I'm very much involved with it.
μουσικά όλοι μας ανδρωθήκαμε τη δεκαετία του 90, η οποία ιστορικά η δεκαετία του 90 αποτελεί το συνδυασμό στην μόδα, στις τέχνες, οτιδήποτε, όλων των προηγούμενων δεκαετιών. Δηλαδή δεν είναι ούτε τόσο υπερβολική όσο η δεκαετία του 80 με τα μαλλιά και τις βάτες και πάει λέγοντας, wow, ούτε τόσο απελευθερωμένη όπως η δεκαετία του 70 και του 60 με τη συνεχή επανάσταση και τα παιδιά των Λουρδιών. Ναι, είναι, έχει μέσα την κατάθλιψη των Nirvana, έχει μέσα την προοδευτικότητα των Radiohead. Όλα αυτά εδώ εμείς τα βιώσαμε σε πολύ ευαίσθητες ηλικίες, δηλαδή από 12 μέχρι 18. Τότε για να κάνεις κάτι έπρεπε να γράψεις και να το κυκλοφορήσεις μόνος σου και ποιος θα το αγόραζε, ποιος θα το άκουγε. Πλέον οι δυνατότητες να σε ακούσει κάποιος είναι απεριόριστες. Μπορείς να γράψεις εδώ πέρα, το ανεβάσεις σε ένα οποιοδήποτε site και να σε ακούσουν άτομα από όλο τον κόσμο. Το ίντερνετ είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί κάποιος να έχει την πρώτη γνωριμία με μια μπάντα. Να ακούσει, να ψάξει, να εξερευνήσει, να πάρει πληροφορίες πολύ πιο άμεσα από ό,τι στο παρελθόν. Και από εκεί και πέρα, όσο τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί με την μπάντα, μπορεί να βρει και το βινίλιο και το CD και να έχει ένα κομμάτι από την μπάντα δικό του. I think the music industry everywhere in the world is really struggling these days and has completely changed. Now the scene has really gone underground. You can still find great music, but there's just not the budgets to do it anymore. And that's especially true in Greece. Most of my musician friends in Greece had to leave because they couldn't make money in this country, which is sad. Αυτό που μας παρακίνει τόσα χρόνια συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με τη μουσική και με το sentiment είναι μόνο η όρεξη ουσιαστικά. Well, the business has changed completely because now you can make an album in your bedroom, whereas 20 years ago you had to go to a studio because we recorded on analog and not everybody could afford to have a big desk and a tape machine. Whereas nowadays you can record an album on your laptop, you can do it anywhere. You just got to believe in yourself and do it and keep working. Even if you don't get any money, you just got to keep doing it. And it's just a question of one day you'll do something that people like and then your career will suddenly take off. Thank you.
sexual action. I touch myself again. Domestic waistline. That's the pain of knowing. There's nothing to worry about. No pain and no love. Nobody's ugly now. And the perfect dream is human construction. A black cloud of my white soul.
πρέπει να κάνεις μουσική ή να παρουσιάζεις αυτό που θες να παρουσιάσεις τη στιγμή που θες να το παρουσιάσεις. Δεν υπογράφεις κάποιο συμβόλαιο ότι πρέπει να κάνεις σε δίσκο κάθε 6 μήνες ή ένα χρόνο. Όποτε το νιώθεις και είσαι έτοιμος, το κάνεις. Η διαδικασία να γράψεις καταρχάς ένα κομμάτι προϋποθέτει να εμπνευστείς από κάπου. Οπότε δεν είναι κάτι που μπορείς να το προγραμματίσεις, να πεις «Α, τώρα θα γράψω ένα κομμάτι και αυτό το κομμάτι θα είναι και καλό, κακό κτλ». Συγκεκριμένα για τους Sediment Bruise είναι κάτι το οποίο έχει κάποιος μια ιδέα, τη ρίχνει στο στούντιο, στην υπόλοιπη πάντα, δουλεύουμε ένας με τον άλλον. Το ξεκίνημα είναι 6 προσωπικότητες σε σύγκρουση. Αλλά το τελείωμα πάντα είναι 6 προσωπικότητες σε αρμονία. Όταν γράφεις μουσική, όταν γράφεις στίχους, είναι κάτι το οποίο το κάνεις γιατί σου βγαίνει από μέσα σου. Ειδικά εμείς που δεν είμαστε επαγγελματίες, άρα δεν βιοποριζόμαστε από αυτό, είναι για μας η διέξοδος. Thank you.
5 years ago, we had a really good time working with each other. We became mates. I consider them friends now. I really enjoyed working with them. So when they asked me to come back, I didn't hesitate, because it was a fun experience working with them and pushing them to try and make something that we were happy with. Stop your dreams.